Εσύ ξέρει τι έχουν πει και τι έχουν κάνει. Από ό,τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει. Είναι δικό του το θέμα. Δεν αλλιώ. Και μια παρουσιάστρια. Λέμε το θέμα. Όχι. Αλλά όπω και να έχει. Σου μιλάω, Σάσα. Όπω και να έχει. Ναι, γιατί δεν είναι ωραία αυτή η μορφασμή. Όπω και να έχει. Έφυγε με επιτυχία και με πολύ καλή σχέση με το κανάλι. Όταν εγώ πιστεύω ότι το είδε, ρε παιδιά μου. Λίγο δεν μπορεί. Εσύ όταν κάτσε, εσύ να το πιστεύει, εσύ βρεσέ. Αν του χρόνου δεν είστε εσεί χτύπα ξύλο. Εντάξει. Γιατί, και το κάνουν και κάποιοι άλλοι στη θέση σα. Έστω και λίγο, δεν το δείτε. Μεταξύ μα τώρα μιλάμε. Να σου πω, καταλαβαίνω ότι έπαιξε μόνο ένα live. Αν αυτή την ερώτηση την έκανε μετά από το ίντερνετ, μετά δεν το είδε. Μπορεί να μην ήθελε να απαντήσει. Αυτό δεν έγινε χθε το βράδυ. Μπορεί να μην ήθελε να απαντήσει. Αγάπη μου, είσαι υπεράνω και μπορεί να μην ήθελε. Εσύ θα πει πώ το είναι ο άλλο. Συγγνώμη μου λέω. Σάσα, να σου πω κάτι. Να κοροϊδεύει δεν είναι ωραίο. Είμαι ειλικρινή. Μην τσακώνεσαι. Άσε πίσω από την ειλικρίνεια. Δηλαδή, ένα άνθρωπο όταν είναι αγενή κρύβεται πίσω από το είμαι ειλικρινή. Είναι ειλικρινή. Η αγένεια με την ειλικρίνεια. Η αγένεια με την ειλικρίνεια έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Μπορείς να είσαι ειλικρινής χωρίς να είσαι αγενής. Με επιχειρήματα να δικαιολογείς την άποψή σου. Καταγράψαμε τις απόψεις και το δυο σας. Αυτό τώρα και οι μορφασμοί. Την ώρα εκείνη έχει θέατρο η Ζέτα. Okay. Άρα όντως δεν μπορούσε να το δει. Τώρα, αν το είδε στο ίντερνετ μετά ένα λεπτό, το παίξαμε εμείς. Το σίγουρα πιστεύω. Το παίξανε ο Κωστόπουλος. Το παίξε η μελέτη. Δεν όλοι το παίξανε. Δεν έχει όμως ολοκληρωμένη άποψη. Δεν έχει ολοκληρωμένη άποψη. Αυτό προφανώς είναι. Επειδή είναι ταλαντούχα και έχει κάνει καριέρα, τι πιο ώρα πει, τη εύχομαι καλή επιτυχία και να πάει καλά. Είναι λάτζ. Δεν πάω Χρήστο να μιλήσω. Μίλη και εσύ ο φίλο τη Ζέτα τώρα. Ναι, παιδάκι μου, τη έχω μιλήσει εδώ και εβδομάδε και ισχύει ακριβώ αυτό που είπε ο Λιάγκα. 100% υπήρχε θέμα τεράστιο με το θέατρο. Επίση. Περίμενα να τελειώσω, ρε παιδάκι μου να σου πω. Όχι, μα έχει πάρει η Μάριζα. Λοιπόν, περίμενε λιγάκι. Από το ζευγάρωμα που έχει πάθει τώρα, εσύ έχει λυσάξει σήμερα με τι ορμόνε σου. Πε μα για τη φίλη σου. Θεωρώ τραγικό, αυτό έγινε χθες το βράδυ και το dancing το πρώτο live έπαιξε προχτές. Επειδή είναι και η δικιά μπορεί μου φίλη να μην, μπορεί να μην πρόλαβε να το δει για πλάκα. Αν σε ένα μήνα τη ρωτούσαν ξανά, εντάξει, σήμερα θα μου φαινόταν ok, με τόσες αναπαραγωγές δεν έχει δει ένα πλάνο 2, αλλά μέσα σε ένα 24ωρο, όντως η κοπέλα είναι πολύ εύλογο να μην το έχει δει. Ωραία, δηλαδή αυτό okay. Που λέει η Φέη ότι την ειλικρίνεια δεν κάνουμε αγένεια ή αυτά που λες τα έξυπνα πλανιά. Δεν κάνουμε τώρα. Θα τώρα τη ζαριά στον καφέ. Και μπορεί να πει: δεν το είδα, αλλά εύχομαι στην κοπέλα καλή επιτυχία. Μα είπε: ήθελα να το δω. Άσε ρε θεμάτα τώρα. Τις κάνεις και μαθήματα. Έχει βγει η Ελλάδα για την νομικού. Όλα τα blogs όπου και να μπει στην νομικού βλέπει. Πάμε παρακάτω. Θα τραβάω φέτος με σένα δίπλα. Και πολύ σου είναι. Θες άντρα. Εγώ βάζω σταγόνες. Και είναι καλύτερα. Κυρία Πατέρα, έχω δίκιο. Κύριε Πατέρα, κοίτα την τρελή εδώ πέρα που έχουμε ανάμεσα. Τον τρελό που έχουμε ανάμεσα. Πάμε τώρα στην κυρία Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Το είδε η Ελισάβετ.